Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Σε νέα φάση περνούν οι έρευνες για τους θανάτους των 5 βρεφών σε Αχαΐα και Ηλία, με τους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών να βρίσκονται ξανά στην Αμαλιάδα προκειμένου να εξετάσουν μάρτυρες και να κάνουν επιτόπιες έρευνες. Οι αστυνομικοί του εγκλημάτων κατά ζωής έχουν στα χέρια τους όλες τις δικογραφίες από τους θανάτους των 5 παιδιών, τις καταθέσεις που έχουν γίνει ως τώρα, αλλά και σημαντικά που έχουν προκύψει από την έρευνά τους και προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να αποκαλυφθεί η τραγική αλήθεια. Νέος κύκλος ερευνών έχει ήδη ξεκινήσει στο σκοτεινό θρίλερ με τους θανάτους των 5 βρεφών σε Αχαΐα και Ηλία. Έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής βρίσκονται ήδη στην Αμαλιάδα προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα και να βρουν τη λύση του μυστηρίου. Κλιμάκιο του εγκλημάτων κατά ζωής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην Ηλία σε μια νέα έρευνα που ξεκινά με νέες καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντος του μικρού Παναγιώτη όσο και από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου όπου και μεταφέρθηκε το παιδί. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνδρες του ανθρωποκτονιών θα πραγματοποιήσουν και επιτόπιες έρευνες στο σπίτι του θανάτου στην Αμαλιάδα που φαίνεται πως έσβησε ο Παναγιωτάκης. Αστυνομικοί του εγκλημάτων κατά ζωής έχοντας στα χέρια τους όλες τις δικογραφίες από τους θανάτους και των 5 παιδιών, τις καταθέσεις που έχουν γίνει ως τώρα, αλλά και σημαντικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνά τους, προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η μητέρα του Παναγιωτάκη στη μαραθώνια κατάθεσή της έδωσε νέα στοιχεία στις αρχές. Μίλησε για την Ειρήνη Μουρτζούκου και υποστήριξε ότι το παιδί της μπορεί να ήταν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία, καθώς η μητέρα του μωρού συμφωνούσε με την Ειρήνη που έλεγε ότι το παιδί ήταν ζωντανό. Κάλεσα την ξαδέρφη μου για να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο. Το παιδί το κρατούσε αγκαλιά η Ειρήνη. Μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί και να ήταν νεκρό, υποστήριξε η ίδια. Η Ειρήνη Μουρτζούκου περνά στην αντεπίθεση. Μιλώντας στην Τασούλα Παπανικολάου, αποκαλύπτει την επικοινωνία της με τη μητέρα του Παναγιώτη μετά την κατάθεσή της των ανθρωποκτονιών και απαντά σε όλους όσοι την κατηγορούν για περιστατικά βία σε βάρος της οικογένειας του παιδιού που πέθανε τον Αύγουστο. Έχω σκάσει, γιατί μου το κάνουν, λέω αυτό, γιατί πάνε να μου φορτώσουν πράγματα και να με κλείσουν χωρίς λόγο. Θα μπω δηλαδή μέσα. Χωρίς τίποτα. Να έχω δει την ποιήση, γίνει ένας καβγάς με το ξύπνο, ο ένας έδινε τον άλλον. Αλλά όχι σε άσχημα φυσικά. Όπως το κόνεται ένα ζευγάρι. Ο καβγάς αυτός ποτέ έγινε. Πολλές μέρες πρέπει να πάνε για τότες. Δύο, τρεις. Την έχεις απειλήσει ότι θα σου κάνουν το χειρότερο κακό. Όχι ακριβώς. Με την ποιήση μίλησες μετά την κατάστασή της. Ναι. Τι σου είπε. Καν πήρε να μην ακούς τίποτα από όλα αυτά. Από την πρώτη αρχή μου λέει, ήμουν δίπλα σου, μου λέει. Αποστάσεις από την Ειρήνη Μπουρτζούκου πήρε δημόσια δικηγόρος της Βούλα Δημητριάδου. Σε συνέντευξή της στον Sky, η ποινικολόγος δήλωσε πως είναι πολύ πιθανό να σταματήσει να την εκπροσωπεί αν δεν συμμορφωθεί και συνεχίσει να εμφανίζεται συνεχώς στα τηλεοπτικά πάνελ. Η δικηγόρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την πελάτησά της προβληματική προσωπικότητα, υπογραμμίζοντας πως ανάλογα χαρακτηριστικά έχουν και ορισμένα από τα άτομα που έχουν βγει δημόσια για να μιλήσουν για την υπόθεση. Καθολική είσοδος στην ψηφιακή εποχή, επέκταση των συνεργειών και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με την δημιουργία ομάδας κρούσης ή αλλιώς help desk αποτελούν μερικούς από τους πυλώνες που θα κινηθεί η νέα διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηλίας με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των μελών του. Σημαντικός και ουσιαστικός στόχος είναι, σύμφωνα με τον κύριο Λεβέντη, η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η εξωστρέφεια. Συνέργειες και εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η νέα διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ηλίας, εισάγοντας την ψηφιακή λειτουργία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Θέλουμε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιμελητήριο, το οποίο θα κατανοεί τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της τοπικής επιχείρησης. Θα απαντά με στοχευμένες και αποτελεσματικές χρήσιμες δράσεις που θα αναπτύσσει και υπηρεσίες που θα παρέχει. Θα παρέχουμε εργαλεία και συμβουλευτική καθοδήγηση
που ο μικρός επιχειρηματίας και ιδιαίτερα και ο νέος επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και δεν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Οι προκλήσεις είναι πολλές για τον κόσμο του επιχειρήν που καρκινοβατεί σε ένα οικονομικό περιβάλλον ναρκοπαίδιο και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη της ευελιξίας και της ταχύτατης προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή σκυτάλης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηλίας με τις εκλογές που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και καλωσορίζουμε μαζί μας τον νέο πρόεδρο του θεσμού, τον κύριο Κώστα Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλησπέρα, κύριε Κίστη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για την πρόσκληση. Αναλαμβάνετε το τιμόνι σε μια κρίσιμη περίοδο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ηλίας, με πολλά ανοιχτήματα πολλά ζητήματα να είναι ανοιχτά και για τη μικρή επιχείρηση, για τη μεγάλη επιχείρηση. Είναι ένας κόσμος πολλών προκλήσεων το διάστημα αυτό. Δώστε μας 2-3 στοιχεία από το τι θα κάνετε από την επόμενη μέρα που αναλαμβάνατε. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του νομού Ηλίας, μέλη του επιμελητηρίου μας, οι οποίοι προσήλθαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για να ψηφίσουν και να μας εμπιστευτούν τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό μας και αυτούς που εξελέγησαν και ιδιαίτερως αυτούς που δεν εξελέγησαν, αλλά θα παραμείνουμε, όπως έχουμε δηλώσει, μια μεγάλη επιμελητηριακή νομαρχιακή παράταξη η οποία θα στελεχώσει τα διάφορα τμήματα και τις ομάδες εργασίας που το επιμελητήριο έχει ανάγκη για να λειτουργήσουν προκειμένου να διευκολυθούν οι απορίες, να επιληθούν τα προβλήματα και να δίδονται διέξοδοι σε όσα προβλήματα ή ζητήματα αυτό είναι εφικτό. Μία λοιπόν μετά από αυτή την αναφορά βασική τομή που θα κάνουμε όπως έχουμε εξαγγείλει είναι η εξατομικευμένη πληροφόρηση στον κάθε επιχειρηματία για ζητήματα που αφορούν την δραστηριότητά του, για χρηματοδοτικά εργαλεία, για συμμετοχή σε προγράμματα που ο αναπτυξιακός νόμος, το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν επιχειρήσεις προκειμένου να ευεργετηθούν από τη χρηματοδότηση. Το ψηφιακό λοιπόν επιμελητήριο, η ψηφιακή επικοινωνία είναι μια πρώτη λειτουργία που με ένταση θα ξεκινήσουμε, είναι μια δουλειά δηλαδή που πρέπει να προετοιμάσουμε άμεσα και για το σκοπό αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους που θα ενημερωθούν από το επιμελητήριο τηλεφωνικά γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο για κάποιους εξ αυτών να μας δώσουν το email τους και το κινητό τους τηλέφωνο για να είναι αυτοματοποιημένοι η πληροφόρηση που θα τους παρέχουμε. Και θα είναι και η άμεση επαφή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί αυτό που θέλετε να χτίσετε από εδώ και στο εξής είναι σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε ένα επιχειρηματία και επαγγελματία ξεχωριστά, ώστε ως αρρωγός και μηχανισμός στήριξης να είναι σε κάθε βήμα κοντά του. Έτσι δεν είναι, κύριε Λεβέντη? Ακριβώς. Απλά για να επικοινωνήσει το επιμελητήριο με τα μέλη του, πρέπει να γνωρίζει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το email του δηλαδή, ή ένα κινητό τηλέφωνο. Σήμερα δεν λειτουργεί κανείς με το σταθερό πλέον. Θα έχουμε ασφαλώς και ένα τηλεφωνικό κέντρο για να υπάρχει διάδραση με τις επιχειρήσεις, να απαντάμε στα μηνύματα που θα παίρνουμε είτε τηλεφωνικά είτε ψηφιακά ηλεκτρονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε μέχρι σήμερα ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Βέβαια, κατά την έξοδο από το εκλογικό κέντρο τις δύο τελευταίες μέρες, χθες και προχθές, είχαμε φροντίσει να συλλέξουμε τουλάχιστον τα στοιχεία
των συναδέλφων που ήρθαν και ψήφισαν. Και άρα ναι, έχουμε μία πρώτη μαγιά αρκετά ικανοποιητική και θα ξεκινήσουμε την διάδραση, όπως είπα, της επικοινωνίας με αυτούς. Τώρα, κύριε Λεβέντη, να έρθω σε ένα άλλο πιο βαθύ θέμα. Ουσιαστικά, αναλάβατε τα ενία και η καρέκλα σας είναι ηλεκτρική, να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος του επιχειρήν, είτε πρόκειται για μικρή επιχείρηση, για μικρό επαγγελματία, είτε για μεγάλη, βρίσκεται σε μία δίνη, σε μία δίνη οικονομικής, ενός οικονομικού σπιράλ, όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πολύ περισσότερο στην ηλία που στατιστικά και κυρίως το βλέπουμε από τις μελέτες της Eurostat, φθήνει σε σχέση με άλλους νομούς, με άλλες περιφέρειες της χώρας. Ο θεσμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποκτήσει η οικονομική δραστηριότητα του τόπου μεγαλύτερη εξωστρέφεια και μεγαλύτερη διείσδυση, είτε στις ευρωπαϊκές αγορές, είτε στις εθνικές αγορές, είτε σε αυτό που λέμε να μεγαλώσει τον οικονομικό κύκλο η εμπορική δραστηριότητα στην ηλία. Νομίζω το τελευταίο που αναφέρεται είναι το σημαντικότερο και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Προφανώς παραμένει ένας βασικός στόχος να αποκτήσουμε περισσότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις. Άρα η πληροφόρηση που νωρίτερα περιέγραψα ότι θα παρέχεται από το επιμελητήριο σκοπό έχει ακριβώς να ενισχύσει τις επιχειρήσεις μας καλύτερα. Έχουμε ξαναπεί ότι το επιμελητήριο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι δηλαδή ο σύμβουλος για τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας του κράτους. Έχουμε εξηγήσει ότι θα συνεργαστούμε με την αυτοδιοίκηση, με τους δήμους και με την περιφέρεια για όλα εκείνα τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και επηρεάζεται η λύση τους από τους αυτοδιοικητικούς, όπως επίσης και από την πολιτεία, που εδώ προφανώς τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις και πρέπει ενδεχομένως να αρχίζει η πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση να σκεφτόμαστε και το ζήτημα των συνεργειών, των συνεργασιών. Νομίζω ότι οι συνέργειες και οι συνεργασίες είναι η μεγάλη πρόκληση και το πολύ μεγάλο ζητούμενο για να προχωρήσει η επιχειρηματική ηλία ένα βήμα μπροστά. Βλέπουμε ότι σε όλη τη χώρα γίνεται επέλαση από τις μεγάλες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς λοιπόν, όπου αναπτύσσονται μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν πρέπει να το δούμε φοβικά, παρόλο που είναι βέβαιο ότι θα χτυπηθούν οι μικρές και πολύ μικρές, αλλά να το δούμε ως ένα κίνητρο που θα μας οδηγήσει τις μικρές και μικρότερες επιχειρήσεις σε συνέργειες. Νομίζω ότι ζούμε την εποχή και πρέπει να προετοιμαστούμε για την συνεννόηση και την συνεργασία. Αυτή θα είναι και η κεντρική ιδέα της λειτουργίας του νέου από σήμερα διοικητικού συμβουλίου. Ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν μη τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει και μια μορφή ευελιξίας, όσο μικρός ή μεγάλος να είναι κάποιος επαγγελματίας, προκειμένου να ενσωματωθεί και να μπορέσει να σταθεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Λεβέντη? Σωστά, ακριβώς έτσι. Συμφωνώ. Μάλιστα, εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε σιδεροκέφαλος, καλή θητεία και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Υγεία και χαρά σε όλους και δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν οι διαρροές για λουκέτο σε στρατιωτικές μονάδες της χώρας εντός του 2025, με τις αντιδράσεις των φορέων να είναι έντονες. Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται στα μέσα, η ΣΕΤΗΛ είναι μία από τις μονάδες που θα κλείσουν, με τον Δήμαρχο του Πύργου να ζητά να μπει τέλος στην αποψήλωση των υπηρεσιών και την δίχως προηγούμενο περιθωριοποίηση της ηλίας. Λάδι στη φωτιά, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, ρίχνουν οι δηλώσεις δέντια για λουκέτο σε 137 στρατιωτικές μονάδες εντός του 2025. Οι διαρροές στον τύπο για το ποιες μονάδες θα κλείσουν δημιουργούν κύμα αντιδράσεων και σφοδρών επικρίσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, φέρεται πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σκέφτεται να σταματήσει τη λειτουργία της ΣΕΤΗΛ, της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Είναι μία στρατιωτική δομή που λειτουργεί στον πύργο εδώ και 50 χρόνια. Παλιότερα γνώρισε δόξες,
Παλιότερα, περί τα 600 άτομα εκπαιδεύονται στη σχολή αυτή. Βέβαια, δεν έχει την ίδια ισχύ, δεν έχει την ίδια λειτουργικότητα και δεν έχει και τους ίδιους οπλίτες και στρατιωτικούς που εκπαιδεύονται τον ίδιο αριθμό οπλιτών και στρατιωτικών που εκπαιδεύονται στη σχολή αυτή. Όμως, η σχολή αυτή είναι αναγκαία για τον πύργο, δίνει μια οικονομική δύναμη, προσφέρει στον πύργο και, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο πύργος υπολογίζεται μέσα στις πόλεις εκείνες της πρωτεύουσας των νομών που αξίζουν να έχουν δομές. Πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ανώτατης παιδείας, σταμάτησαν να λειτουργούν οι πανεπιστημιακές σχολές στην Ηλία και στον πύργο, φυσικά. 13 και 14 του μηνός ο Υπουργός είχε καλέσει τους βουλευτές και τους μίλησε για το σχέδιο των ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα το πρωί, 15 του μηνός, μέσα από την εφημερίδα Τα Νέα, κυκλοφόρησε ότι μερικές μονάδες στην Πελοπόννησο είναι έτοιμες να κλείσουν. Φυσικά δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι κλείνουν οι μονάδες αυτές. Αυτό τώρα για μένα είναι ένα πυροτέχνημα. Δηλαδή είναι κάποιος κάτι ανακατεύει και πέρα κάτι να δει πώς θα αντιδράσει η κατοίκηση, η περιφέρεια, πώς αν δεν αντιδράσει θα το κλείσουν. Άμα αντιδράσει, υπάρχει αντίδραση, φυσικά θα το σκεφτούν πάρα πολύ. Κοιτάτε να δείτε κάτι, ότι η ΣΕΤΗΛ είναι ένα σχολείο που το λέω εγώ και αυτό το σχολείο δεν πρέπει να κλείσει με τίποτα. Γιατί έχει πάρει πιστοποίηση διαβίου μάθησης, οι εκπαιδευτές που είναι άριστοι εκπαιδευμένοι, δηλαδή μπορούν άνετα να μπουν σε ένα επαγγελματικό λύκειο και να κάνουν μάθημα, δεν λείπει τίποτα. Ο σκοπός της ΣΕΤΗΛ είναι εδώ και χρόνια να βγάζει τεχνίτες και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, κύριε Γκίστη, που η ΣΕΤΗΛ βγάζει τεχνίτες και δίνει στον ελληνικό στρατό, όχι μόνο στον ελληνικό στρατό, και στην πολιτική ζωή έξω, γιατί εκπαιδεύει και αξιωματικούς, υποξιωματικούς πενταετής και οπλίτες. Η σύγκρουση φαίνεται ότι θα είναι με τοπική για τη ΣΕΤΗΛ του πύργου, καθώς η κοινωνία βράζει, η οποία βλέπει την περιφερειακή ενότητα της Ηλίας να τίθεται τα τελευταία χρόνια προοδευτικά στην απομόνωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και κλίμα και να καλωσορίσουμε μαζί μας στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης τον Δήμαρχο του Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή. Κύριε Κανή, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Γκίστη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για προβλήματα του Δήμου μας και να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας. Ναι, και αυτή η επικοινωνία, κύριε Κανή, δεν θα είναι για ευχάριστα πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται η αποψήλωση υπηρεσιών του Δημοσίου από την Ηλία, τελευταίο παράδειγμα είναι τα ΤΕΙ, τα ΑΕΗ που έφυγαν και από τον πύργο και την Αμαλιάδα, έχουμε στον απόϊχο αυτών και διαρροές, γιατί δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, περί λουκέτου στη ΣΕΤΗΛ του πύργου. Άλλο ένα χτύπημα, άλλο ένα εκτός... άλλο ένα σχέδιο απομόνωσης της Ηλίας. Εσείς τι βλέπετε και τι κρίνετε πάνω σε αυτό? Πράγματι, μέχρι στιγμής φημολογία υπάρχει. Γράφτηκε στον Αθηναϊκό Τύπο ότι μεταξύ των στρατοπέδων που πρόκειται να κλείσουν, να βάλουν λουκέτο, είναι και η ΣΕΤΗΛ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και θα παραμείνει στο πλαίσιο της φήμης. Σε κάθε περίπτωση, 2 κουβέντες αν μου επιτρέπετε, κύριε Γκίστη. Βεβαίως, βεβαίως. Η ΣΕΤΗΛ είναι μια σχολή εκπαίδευσης τεχνικών τηλεπικοινωνίας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως να είναι και η μοναδική στην Ελλάδα. Παλιά γνώρισε μεγάλες δόξες, υπηρετούσε πλήθος στρατιωτών και 600 άτομα δυναμικό είχε. Εν πάση περιπτώσει, μετά συρρυκνώθηκε, αλλά δεν πάβει να είναι μια δομή στρατιωτική που λειτουργεί στο πλαίσιο μέσα στα όρια του Δήμου Πύργου. Υπάρχει αυτή η φημολογία. Εμείς τι κάναμε, αντιδράσαμε ως Δημοτική Αρχή. Αντιδράσαμε, μας δόθηκε ευκαιρία σήμερα, υπήρξε μια σύσκεψη των 7 δημάρχων της Ηλίας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, στον κύριο Σκυλακάκη, όπου συζητήθηκε το θέμα του ΦΟΣΔΑ. Εκεί λοιπόν έστειλα μια επιστολή στον κύριο Σκυλακάκη που του έλεγα ότι δεν πρόκειται να παρασταθώ σε αυτή τη
συζήτηση, διαμαρτυρόμενος, αυτό έχω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να κάνω, διαμαρτυρόμενος το φημολογούμενο σχέδιο κατάργησης της ΣΕΤΗΛ. Μπορεί να μην συνδεότανε με το συζητούμενο θέμα, αλλά... Ήταν ένας τρόπος από την πλευρά σας να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας ως δημοτική αρχή, την οποία επιστολή κοινοποίησα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να λάβει γνώση. Σήμερα πλέον έστειλα επίσημα επιστολή στον κύριο Δένδια, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ζητώντας του συνάντηση για να κουβεντιάσουμε ακριβώς για την φημολογούμενη αυτή κατάργηση της ΣΕΤΗΛ. Ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Συμπαραστάτες από τους κυβερνητικούς βουλευτές και τους υπολείπους βουλευτές συζήτησα έχετε. Συζήτησα και με τους τρεις κοινοβουλευτικούς κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν κάποια ενημέρωση και εκφράζουν και αυτοί τη δυσαρέσκειά τους και τη πρόθεση συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημά μας να παραμείνει η ΣΕΤΗΛ να λειτουργεί στον πύργο και όχι μόνο να μείνει, να ενδυναμωθεί. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Και ας πάρουμε την Πελοπόννησο. Και στις 5 πρωτεύουσες νομών στην Πελοπόννησο λειτουργούν στρατόπεδα. Και σε κάποιες πόλεις μάλιστα, όχι μόνο ένα, αλλά και δύο, όπως στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο, αν θυμάμαι καλά. Θα είμαστε πλέον μετά το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η μόνη πρωτεύουσα νομού που δεν θα έχει ούτε πανεπιστημιακή σχολή, μα ούτε και στρατιωτική δομή. Δεν μπορεί στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης κάθε φορά το κράτος, είτε σε πανεπιστημιακό τομέα, είτε σε στρατιωτικό τομέα, να είναι το μοναδικό θέμα ο πύργος και κατ' επέκταση ηλία. Θα αντιδράσουμε στεναρά, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, να παραμείνει η σχολή στον πύργο. Σχεδιάζω αυτή την επικοινωνία με αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό. Θα συγκληθεί και το Δημοτικό μας Συμβούλιο μαζί με τους φορείς του πύργου να εκφράσουμε ομόφωνα, σύσσωμα την αντίδρασή μας αυτή και νομίζω ότι πλέον θα ακουστούμε και δεν θα μπορούμε να έχουμε την τύχη που δεν αξίζει στον πύργο, στην πρωτεύουσα του νομού Ηλίας. Αυτές είναι οι κινήσεις που θα κάνουμε, θα δούμε ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρουμε που θα φτάσουμε τις κινητοποίησεις. Οπότε κύριε Κανή, βρίσκεστε σε αναμονή να σηκώσει το τηλέφωνο ή να απαντήσει ο κύριος Δένδιας προκειμένου να κλείσετε αυτό το ραντεβού ώστε να αναβάλλετε κάτω όλα τα δεδομένα και να δείτε τελικά ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, της ηγεσίας του, έτσι δεν είναι? Και υποπτεύουμε το εξής, που δεν μπορεί να υποθεί. Γι' αυτό έστειλα και το γράμμα στον Πρωθυπουργό που σε κάποιους μπορεί να φαντάζει έτσι πολύ κίνηση εντυπωσιασμού. Επικοινωνιακού χαρακτήρα, δεν αλλά εντυπωσιασμού. Εσείς θεωρείτε ότι έχει ουσία αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει μια σφαιρική αντίληψη του τι συμβαίνει σε όλους τους τομείς σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να λέει, εγώ κύριε είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σχεδιάζω τα του Υπουργείου μου. Τα ίδια μας είπαν προδιετίας στο Υπουργείο Παιδείας, εμείς σχεδιάζουμε τα του Παιδείας Υπουργείου. Δεν μπορεί, πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος συντονισμός, να το δει η κυβέρνηση, έχει ευθύνη αυτό το θέμα ότι μια πρωτεύουσα νομού πλήττεται, υποβαθμίζεται και δεν μπορεί να έχει αυτή την τύχη. Και βεβαίως έχουμε αυτό το κακό προηγούμενο, γιατί το σχέδιο Αθηνά εφαρμόστηκε μέσα σε μία νύχτα και ουσιαστικά εφαρμόστηκε μόνο μέσα στην Ηλία. Δηλαδή, χάθηκαν οι σχολές οι πανεπιστημιακές από την Ηλία και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Αν δεν κάνω λάθος, οπότε καλά κάνετε και λαμβάνετε προληπτικά μέτρα προκειμένου άπαντες να είναι ενήμεροι και σε εγρήγορση και πρώτων ευθυνών τους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και να πω και κάτι άλλο, ότι κάπου ακούγονται κάποιες φωνές ότι γιατί τρέχουμε από πίσω από τα γεγονότα και δεν τα προλαμβάναμε τα γεγονότα. Μα δεν υπήρχε καμία έτσι ούτε φημολογία, ούτε υπαινιγμός ότι υπάρχει θέμα κλεισίματος κατάργησης της ΕΤΗΛ ή και το χειρότερο ακόμα να μεταφερθεί σε κάποια άλλη πόλη. Για πρώτη φορά με την ύπαρξη της πρώτης φήμης
τη διάδοση της πρώτης φήμης αντιδράσαμε κατά τον τρόπο που σας είπα. Και θα δούμε στην πορεία των ημερών κατά πόσο αυτές οι διαρροές είναι τυχαίες ή όχι, γιατί μπορεί να είναι και διαρροές προκειμένου ο Υπουργός να ρίξει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Θα το δούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αντίδραση από τους φορείς εδώ, τους τοπικούς. Τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, κύριε Δημαρχέ, και να πάμε λίγο στα του καιρού, που από ό,τι φαίνεται την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος του Πύργου, πόλη του Πύργου και τα χωριά γύρω-γύρω βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα. Και συνεδρίασε το συντονιστικό το δικό σας πολιτικής προστασίας προκειμένου να αξιολογήσετε την κατάσταση, και από εκεί και πέρα είπατε στη συνεδρίαση αυτή ότι θα αποστείλετε αίτημα προκειμένου ο Δήμος να κηρυχθεί πλημμυρόπληκτος. Τελικά έχουμε μεγάλες ζημιές τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε χωριά. Τι έχετε καταγράψει? Πάντοτε μια σφοδρή νεροποντή δημιουργεί προβλήματα. Να πούμε κάποια στοιχεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, μέσα σε ένα τετράωρο έπεσαν 100 χιλιοστά βροχής, τι σημαίνει 100 τόνοι σε ένα στρέμμα. Ακριβώς. Βροχής. Αυτό σημαίνει, για να καταλαβαίνομαστε. Το πάνω από 75 χιλιοστά, αν πέσει βροχή σε 24ωρη βάση, σημαίνει κόκκινος συναγερμός. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η νεροποντή αυτή ήταν μεγάλη, ήταν σφοδρή. Και αν συνδυαστεί και με τη βροχή των δύο επόμενων ημερών, φτάσαμε στα 200 χιλιοστά. Όταν η μέση τιμή βροχόπτωσης σε ετήσια βάση είναι 800 με 1000 χιλιοστά στον Πύργο. Δηλαδή φτάσαμε στο τετραήμερο να έχουμε βροχόπτωση το 1 τέταρτο της ετήσιας βροχόπτωσης. Του ετήσιου Ιωτού, φυσικά. Λοιπόν, ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού που έπεσε, όμως νομίζω ότι δεν δημιούργησε τα ιδιαίτερα προβλήματα. Σίγουρα συσσωρεύτηκαν νερά στους δρόμους και στα σημεία των δρόμων της πόλης μας που πονάνε. Όμως από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στους δρόμους η πολιτική προστασία μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, παρόντα φυσικά εμένα και τους αντιδημάρχους, και νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν τα φαινόμενα. Εγώ να σας ρωτήσω το εξής, επειδή ακούστηκαν διάφορες φωνές και θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε στην κουβέντα που κάνουμε τώρα. Προληπτικά είχαν καθαριστεί φρεάτια και αποστραγγιστικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος του Πύργου? Δεν υφίσταται θέμα. Σαφώς είχαν καθαριστεί τα φρεάτια. Αλλά ξέρετε, τα φρεάτια όταν έχουμε δυνατές βροχές θα φέρουν το νερό στις δυνατές βροχοπτώσεις, θα φέρει φερτά υλικά και θα τα πάει πού? Στα φρεάτια, εκεί που πέφτουν τα νερά. Δηλαδή είναι πολύ εύκολα να σκεπαστούν από φερτά υλικά, φύλλα, πέτρες, χώματα, τα φρεάτια. Και μετά έρχομαι τις συνήθεις συζητήσεις, τα φρεάτια ήσαν ακαθάριστα και ο Δήμος δεν είχε προβλέψει, δεν είχε φροντίσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Είχαν όλα τα... Μάλιστα σήμερα γέλαγα κιόλας, κάποια κυρία στο Facebook είχε ανεβάσει ότι πλημμύρισε, λέει, το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο επειδή δεν είχαν φροντίσει να ξεβουλώσουν τα φρεάτια στην πλατεία. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, έχει το δικαίωμα της αναφοράς του ελεύθερα, έχουμε στο διαδίκτυο, στις παρέες του, οπουδήποτε. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, φυσικά συνέβησαν προβλήματα, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Επενεύει η πυροσβεστική σε 2-3 περιπτώσεις όπου υπήρξε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο σε σπίτια. Όμως σπουδαία φαινόμενα δεν υπήρχαν. Και μάλιστα για πρώτη φορά εφέτος δημιουργήθηκε το εξής φαινόμενο. Αυτό της λασπορροής στο κατάκολο. Δηλαδή από το βουνό του κατακόλου έπεφτε λάσπη, ερχόταν λάσπη. Όπου γέμισε τους κεντρικούς δρόμους του κατακόλου. Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο το οποίο θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί σίγουρα πρέπει να μας δουν, να μας πούν και οι γεωλόγοι αρμόδιοι τι ήταν αυτό που συνετέλεσε στην εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Από εκεί και πέρα, εσείς ζητάτε, κύριε Δήμαρχε, να κηρυχθεί ο Δήμος ως πλημμυρόπληκτος? Και θα κηρυχθεί, είναι σίγουρο, περιμένουμε αύριο μεθαύριο να κηρυχθεί ως πλημμυρόπληκτος, γιατί ξέρετε, σε όλες αυτές τις αναστατώσεις
Χρειαζόμαστε μηχανήματα. Αυτό σημαίνει κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη. Να μπορέσετε να κινηθείτε άμεσα να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε επίγουσα κατάσταση. Ή οποιασδήποτε αποκαταστάσει. Θέλω να πω βέβαια κάτι εδώ με αφορμή αυτό το γεγονός. Ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κανένα, και το λέω κατηγορηματικά, κανένα αντιπλημμυρικό έργο σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δήμου Πύργου. Τα τελευταία αντιπλημμυρικά έργα που συνέβησαν ήταν την περίοδο του 10-12-13, όπου έγιναν σπουδαία αντιπλημμυρικά έργα στον Πύργο, στην οδό Μιστρά, στην Βαρβάσενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στη Σαλμόνη, έργα που στήχησαν πολλά εκατομμύρια και θωράκισαν με τον τρόπο αυτό ακριβώς τον Πύργο σε αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Από εκεί και έπειτα ούτε ένα έργο, πέρα βέβαια των συνήθων, των καθημερινών, δηλαδή αυτό που αναφέρατε και πριν, του καθαρισμού των φρεατίων, των τάφρων, που είναι πλέον το αναγκαίο, το αυτονόητο που πρέπει να κάνει ένας Δήμος. Όμως σπουδαία δουλειά ποτέ δεν έγινε. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Ήδη και πριν την εκδήλωση αυτή του ακραίου καιρικού φαινομένου, οργανώνουμε ένα master plan αντιπλημμυρικό για τον Πύργο. Τι σημαίνει αυτό? Θα βάλουμε κάτω και θα δούμε ποιος είναι ο όγκος νερών που δέχεται ο Πύργος, η πόλη του Πύργου, ο αστικός ιστός του Πύργου, ποιοι είναι οι αγωγοί που υπάρχουν στον Πύργο και τι ικανότητες έχουν να απορροφήσουν. Και βέβαια, αφού αποτυπωθεί αυτό, πλέον τότε θα προχωρήσουμε στην λήψη μέτρων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα. Κάνουμε μια οργανωμένη δουλειά που μπορεί βέβαια το τέλος της σίγουρα δεν θα είναι στην διάρκεια αυτής της δημοτικής θητείας, αλλά θα αφήσουμε παρακαταθήκη και στις επόμενες δημοτικές αρχές, έτσι ο Πύργος στο μέλλον να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μην θυμηθούμε πάλι και να μην επανέλθουμε σε εκείνο το πρόβλημα του 2012 που θυμάσαστε, πλημμύρισε το νοσοκομείο μας, μεγάλες ζημιές υπέστη ο Πύργος και ήταν ένα φαινόμενο ακραίο. Βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, να υπάρχει ένα master plan, γιατί από ό,τι φαίνεται ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης, η αλλαγής όπως λένε οι περισσότεροι, θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε εδώ. Θα βάλουμε όμως μία ανωτελεία για την οικονομία του χρόνου και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Γκίστη. Καλό βράδυ. Σφοδρές επικρίσεις προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξαπέλυσαν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο βουλευτής Ηλίας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Για άλλη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο η κατασκευή του δρόμου από τον Πύργο μέχρι την Τζακώνα, με τους δύο άνδρες να κάνουν λόγο για εμπεγμό και κοροϊδία. Πυκνά σύννεφα καλύπτουν την τύχη του αυτοκινητοδρόμου Πύργος Καλόνερο Τζακώνα, για τον οποίο παρά τις πιέσεις δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση μαζί με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Φλόρινας Πέττη Πέρκα να υποβάλουν αίτηση για την κατάθεση των εγγράφων που αφορά στις προμελέτες της Ολυμπίας Οδού για το οδικό τμήμα, να του αποδοθούν δηλαδή αντίγραφα των προμελετών από την παραχωρησιούχο. Μην μας πείτε για την επανένταξη του έργου στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού, αυτό το γνωρίζουμε από τον Αύγουστο του 2022. Μην μας πείτε για τις μελέτες που ανατέθηκαν στον παραχωρησιούχο, κοντεύουν σχεδόν 2 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2022. Μην μας πείτε για το περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά την περιοχή του Καϊάφα. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχει πει και ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, σε συνέδριο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Μίλησε για 3-4 εναλλακτικά σενάρια, μίλησε για την επαναξιολόγηση της διαστασιολόγησης του έργου για να μπορέσει να βρει χρηματοδότηση. Εκεί είναι το κλειδί, στη χρηματοδότηση είναι το κλειδί για αυτό το έργο. Οι μελέτες υποτίθεται θα παραδίδονταν ήδη από τον Μάρτιο του 2024. Όλα αυτά είναι ζητήματα γνωστά, είναι ζητήματα τα οποία έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, τα έχουν ακούσει, τα έχουν ξανακούσει οι πολίτες της Μεσσηνίας, οι πολίτες της Ηλίας. Γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί. Πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Eurostat για τα ζητήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις περιφέρειες της Ευρώπης.
Στις 20 χειρότερες περιφέρειες της Ευρώπης ως προς τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ξέρετε ποιες δύο ελληνικές περιφέρειες είναι? Είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι ακριβώς οι περιφέρειες για τον οποίο το έργο συζητάμε σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με περισσότερο από 35% του πληθυσμού να κινδυνεύει, λέει η Eurostat, δεν είναι δικά μου τα στοιχεία, ότι κινδυνεύει με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Στο χώρο της έντονης κριτικής μπαίνει και ο βουλευτής Ηλίας Μιχάλης Κατρίνης, καταλογίζοντας κυβερνητική απραξία για τον οδικό άξονα. Η απουσία του έργου από τον προϋπολογισμό του 2024 και η πλήρης έλλειψη αναφοράς του από τον Υπουργό Υποδομών υπογραμμίζουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης και σχεδιασμού. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη και ότι το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ οι πολίτες θρηνούν θύματα σε έναν επικίνδυνο δρόμο που παραμένει εγκλωβισμένο στην κυβερνητική αδιαφορία. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στις θαλάσσιες, στις θαλάσσιες προσβάσεις και επικοινωνίες που ευελπιστεί ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης να έχουμε σε λίγο διάστημα με τη γειτονική Ιταλία. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, ο οποίος και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Λέτζα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κομίζεται πολύ σημαντικά νέα την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κυλλίνης, του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, της Κυλλίνης με την Αγκώνα της Ιταλίας. Τι είναι αυτό, καινούριο δεδομένο έρχεται στην περιοχή μας? Είναι ακόμη, θα έλεγα, σε πρωτόνια μορφή, στα Σπάργανα. Στην επίσκεψή μας που κάναμε στην Ιταλία, που είχαμε και τη συνάντηση με τον Πάπα, μέσω της πρεσβείας μας στη Ρώμη ήρθαμε σε επαφή και με τον πρόξενο στην Αγκώνα, όπου εκεί εκδηλώθηκε και το ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να συνδεθεί ακτοπλοϊκά η Κυλλίνη με κάποιο λιμάνι της Ιταλίας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν και η αγροτική παραγωγή, αλλάθος και οι μεταφορές αυτές της αγροτικής περιοχής από την πλευρά της Ηλίας και της Μεσσηνίας προς την Δυτική Ευρώπη απέναντι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφές, μιλάμε, ψάχνουμε να δούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους έτσι ώστε να είναι ελκυστικό και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί υπάρχουν κάποιες ακτοπλοϊκές οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί. Είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία με το πρόξενο που είναι στην Αγκώνα και από εκεί και πέρα θα δούμε και μια σειρά άλλων πραγμάτων και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας στον ακτοπλοϊκό μεταξύ Κυλλίνης και Ιταλίας. Το θέμα, κύριε Λέτζα, το θέσατε εσείς ή σας τέθηκε από τον πρόξενο? Το θέσαμε και εμείς, αλλά και ο πρόξενος ήταν ιδιαίτερα θετικός, γιατί ασχολείται και με τα ναυτιλιακά, και είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση στο να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο εκείνον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, τη διασύνδεση του λιμανιού της Κυλλίνης με το εξωτερικό, με το λιμάνι της Ιταλίας. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξανατεθεί ποτέ. Είχαν τεθεί το λιμάνι της Κορίνθου και το λιμάνι του Αστακού, αλλά τώρα πιστεύω ότι με σωστό χειρισμό, με σωστή κατάθεση δεδομένων και πραγματικές ανάγκες που έχουν και οι μεταφορές και για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και το καλοκαίρι, γιατί τέθηκε και το θέμα ότι η Κυλλίνη είναι ο διασυνδετήριος δρόμος για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, ιδίως στους θερινούς μήνες. Πλήθος, χιλιάδες Ιταλοί ταξιδεύουν από τα ιταλικά λιμάνια προς Πάτρα με απότερο σκοπό να επισκεφτούν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Άρα όλα αυτά δένουν στο να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτούς τους διάβλους. Τώρα, όπως είπατε προηγουμένως, αυτό το αίτημα βρίσκεται σε ένα αρχικό στάδιο. Το επόμενο βήμα ή την επόμενη ζήμωση πάνω σε αυτό το αίτημα, πότε να την περιμένουμε χρονικά? Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές και χθες μίλαγα και με τον πρόξενο να μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε να κατατεθούν και στις ναυτιλιακές εταιρείες αυτές οι οποίες ενδιαφέρονται, για να δουν κατά πόσο αυτό το εγχείρημα
έχει και κέρδος και για αυτούς. Δεν είναι μόνο να κοιτάμε. Άρα φυσικά στις ναυτιλιακές θα πρέπει να κατατεθούν επιχειρήματα. Τα στοιχεία αυτά που εσείς θα καταθέσετε στις εταιρείες αυτές, ποια είναι, δηλαδή η κίνηση, τα ωφέλη που μπορεί να έχουν. Είναι η κίνηση, γιατί καταρχήν το λιμάνι της Κυλλήνης είναι το τρίτο σε κίνηση επιβατών. Είναι μετά ότι στον ομό Ηλίας, ιδίως στην περιοχή τη δική μας, υπάρχουν όλες αυτές οι μονάδες τυποποίησης που έχουμε και τον brand name της Φράουλας, που ήδη ξεκινάει από τώρα με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, Δυτική Ανατολική Ευρώπη. Μετά είναι και τα γεωργικά προϊόντα τα οποία έρχονται στις άλλες περιόδους, πατάτες, καρπούζια, τα οποία και αυτά μεταφέρονται από το λιμάνι της Πάτρας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο προσοδοφόρο το να είμαστε 10, 15, 20 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Κυλλήνης, από το να πρέπει να γίνεται όλη αυτή η μεταφορά προς Πάτρα. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να επιτευχθεί και να κατακτηθεί και θα ανοίξει άλλες πόρτες επικοινωνίας και εξωστρέφειας. Σε αυτό το σημείο, κύριε Λέτζα, θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Είναι φυσικά και το ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί επισκέπτονται τα Ιόνια νησιά και θα θέλανε να έχουν μια απευθείας μετάβαση προς στα νησιά της Ακίδου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης. Δηλαδή παρακάμπτοντας, να πούμε, κατά τη μεταφορά του σε αυτό της Πάτρας. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε. Θεωρώ ότι με τα στοιχεία που θα προσκομίσουμε, με τα στοιχεία που θα κάνουμε και συνάντηση, γιατί πρέπει να βρεθούμε και να τα πούμε, και με την αιγίδα του προξένου όλα αυτά, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα νέα, όπως και τα νέα θα είναι και θετικά και με τα υδατοδρόμια. Ήδη προχωρήσαμε στα υδάτινα πεδία. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κράμα θα δημιουργήσει ένα ειδικό αποτύπωμα για το λιμάνι της Κυλλήνης, ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να αποτελεί και πύλη εξόδου προς το εξωτερικό του Δήμου μας αλλά και της χώρας προς την Ιταλία. Μάλιστα. Κύριε Λέτζα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με ευχάριστα νέα στην επόμενη περίοδο. Να είστε καλά και καλό βράδυ σε όλους εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλό βράδυ και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στο πολιτικό σκηνικό με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, με την κυβέρνηση σήμερα να επιδιώκει να κλείσει οποιαδήποτε σκέψη για προώρη προσφυγή στις κάλπες, αλλάζοντας το αφήγημα. Ολόκληρος ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας είναι σαστισμένος από τις εξελίξεις, με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά να κάνει λόγο για προαποφασισμένη κίνηση. Πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα όλων, με το πολιτικό σκηνικό να είναι θολό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση κλείνει κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώντας πως η πλειοψηφία παραμένει σταθερή. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το βάλουμε έστω και για λίγα δευτερόλεπτα υπό αμφισβήτηση, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ερωτηθής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν πρόκειται ποτέ να μηδενίσει η κυβέρνηση, ούτε εγώ προσωπικά, κανέναν για την προσφορά του σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα και προσωπικά και εγώ και ο νυν Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλοι μας υπηρετήσαμε καθένας από διαφορετικό ρόλο και από διαφορετική ηλικία και γενιά και τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας Πρωθυπουργός που προσπάθησε πολύ για να κρατήσει όρθια την Ελλάδα ως Πρωθυπουργός την περίοδο 2012-2015 και ήταν από εκείνους που αντιμετώπισαν το πολύ σκληρό πρόσωπο του λαϊκισμού. Αυτή είναι μια ιστορική απόφαση, την ώρα δε που υπάρχει μια δημοσκοπική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, λίγους μήνες μετά την ιστορικότατη κατάρρευση σε αριθμό ψήφων στις ευρωεκλογές. Άρα είναι λάθος ο Μητσοτάκης, λέτε? Θα φανεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κίνηση λάθος, τι εννοείται λάθος. Προφανώς είναι λάθος. Πολιτικά λάθος. Προφανώς είναι πολιτικό λάθος. Θα περιμέναμε λοιπόν, έχοντας στο μυαλό του το 12-15, να κοιτάει στο 2024 και στο μέλλον και όχι να γυρίζει πίσω στο 1993. Στις όλες αυτές ραγδαίες εξελίξεις το κυβερνητικό αφήγημα βρίσκει αναφορά στο 1993. Με χαρακτηριστική να είναι η απάντηση του Νίκου Τσιότσια, του διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη Σαμαράς παρατηρήθηκε όπως παρατηρήθηκαν και άλλοι βουλευτές. Παρατηρήθηκε, πράγματι. Σχηματίστηκε τον επόμενο χρόνο ένα νέο πολιτικό κόμμα. Σωστά. Σωστά. Έμεινε η τότε κυβέρνηση με 150. Ναι. Αυτό σημαίνει πτώση της κυβέρνησης. Επί της ουσίας οδηγείται. Εκεί οδηγείται. Όχι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέτε δεν έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Σαμαράς. Αυτό είναι. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν έμεινε με 150, επέλεξε την προσφυγή στις κάλπες.
Άρα, αυτό είναι το ιστορικό γεγονός. Θα μπορούσε 150... να μην τη ρίξει. Εγώ θεωρώ. Δεν κυβερνάς με 150 κιόλας. Φαντάζομαι ότι δεν κυβερνάς. Με συγχωρείτε, αυτό είναι, μπορεί να είναι λογικό. Μπορεί, ναι. Θεσμικά μπορεί. Ναι, ναι. Θεσμικά δεν έριξε καμία κυβέρνηση. Δεν την έριξε. Τις όλες πάντως εξελίξεις πυροδότησε η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Βήμα της Κυριακής και η δήλωσή του στην ερώτηση σχετικά με τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον ίδιο να σημειώνει: θεωρώ τον Κώστα Καραμαλή την καλύτερη επιλογή. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε και έναν από τους λόγους αποπομπής του με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ανακοίνωση του Σαββάτου να αναφέρει. Τέλος, η άκερη συζήτηση στην οποία επέμεινε γύρω από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστά προσβολή για το πρόσωπο και τον θεσμό του αρχηγού του κράτους. Διχάζεις την παράταξη, διαγράφεις έναν πρώην πρωθυπουργό την ώρα που σου προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμαλή. Τώρα γι' αυτό το έκανα. Βρίσκεται κάποιον άλλο λόγο. Πάντως, ερωτώμενος σήμερα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υπογράμμισε πως ο Κώστας Καραμαλής θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Λέω, είναι μια πρόταση η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό ερωτώ. Εάν με ρωτάτε, θα μπορούσε ο Κώστας Καραμαλής να παίξει αυτό το ρόλο, αν αυτή είναι η ερώτηση. Προφανώς και θα μπορούσε. Αλίμον. Εάν με ρωτάτε, θα είναι ο Κώστας Καραμαλής, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και αυτή είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Στη συνέντευξή του στο Open, ο Νίκος Τσιούτσιας σημείωσε πως ό,τι έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς έχει υποθεί δημοσίως και συνεχίζει πάντα με το ίδιο χρέος και το καθήκον να επισημαίνει τα προβλήματα. Άρα δηλαδή είπε αυτά που έβλεπε και πίστευε, ανεξαρτήτως του κόστους που μπορεί να έχει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κόστος σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Είναι καθήκον του και για την παράταξη του και για τη χώρα να επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν και βεβαίως να δίνει και τις δικές του εκδοχές για τις λύσεις του. Στο Πολεμικό Μουσείο κάλεσε ο κύριος Σαμαράς δημόσια τον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει όλη την πολιτική ως προς την Τουρκία. Ναι. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Το κάλεσε. Ναι. Τα είπε αυτά. Ναι. Διαγράφηκε. Όχι, δεν είπε για αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν είπε χειρότερα ενδεχομένως. Ναι. Είπε χειρότερα. Άρα γιατί το έκανε τότε η κυβέρνηση τώρα, θεωρείτε εσείς. Κοιτάξτε. Αυτό που βγαίνει ως λογικό συμπέρασμα και σε αυτό φαντάζομαι να συμφωνήσουμε είναι ότι είτε ενόχλησε η πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμαλή, είτε, γιατί άλλη εκδοχή δεν υπάρχει, ήταν μια προαποφασισμένη απόφαση. Ναι. Προαποφασισμένη. Ήταν προαποφασισμένη, απλά περίμενε τη στιγμή για να το κάνει δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο λογικό συμπέρασμα. Ξεχυλίσει το ποτήρι δηλαδή. Αυτό δεν, όχι, δεν μίλησα εγώ για κανένα ποτήρι. Όχι, εμείς το λέμε. Ναι. Όχι, περίμενε η κυβέρνηση να ξεχυλίσει το ποτήρι. Η κυβέρνηση για κάποιο λόγο ήθελε να διαγράψει τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Την ώρα δε που μια σειρά από πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, την ώρα που και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχει, όχι μόνο η κυβέρνηση και εσείς, και ότι υπάρχει μια παγκόσμια στροφή προς τα δεξιά, ναι. Την ώρα αυτή η κυβέρνηση επιλέγει, μετά από πρόταση για τον Κώστα Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με βεβαιότητα. Με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μία απίστευτη βαρβαρότητα και το απάνθρωπο πρόσωπο της κοινωνίας βίωσαν 4 μικρά σκυλάκια, τα οποία εντοπίστηκαν να τα έχουν πετάξει δεμένα μέσα σε σακιά στο φράγμα του Αλφιού. Τα μικρά ζωάκια εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από εθελοντές του Φιλοζωικού Κρεσθένων, ενώ σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία ο πυροβολισμός σκύλου στη Μύνθη. Σοκ έχει προκαλέσει ο θανάσιμος πυροβολισμός κυνηγετικού σκύλου από κτηνοτρόφο στην περιοχή της Μύνθης Ζαχάρος κατά τη διάρκεια της θύρας αγριόχειρου από ομάδα κυνηγών στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι κυνηγοί που ήταν παρόντες, οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση, ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε σχεδόν εξ επαφής τον κυνηγετικό σκύλο. Όπως καταγγέλουν οι κυνηγοί, ο κτηνοτρόφος, περνώντας ο σκύλος έξω από το μαντρί του, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Τι να πούμε για αυτό το περιστατικό, το οποίο ήταν αποτρόπαιο. Δηλαδή θα γίνουμε σαν το 2006 στο Αγρίνιο ιστορία του Φούκα να σκοτώνουμε και τον κόσμο και τα ζώα και οτιδήποτε. Υπάρχουν και δικαστικές αρχές. Αυτά τα πράγματα είναι αποτρόπαια. Δεν μπορούν να συμβαίνουν, να πυροβολούμε όπου βρούμε ανθρώπους, ζώα, γιατί καταπατάνε την περιουσία μας. Το καλό είναι βέβαια το κακό ότι πρέπει να μπουν διαχωριστικές γραμμές και όσον αφορά το κυνήγι, για να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Ακόμα ένα βάναυσο περιστατικό κατά ζώων σημειώθηκε, όπου 5 μικρά κουτάβια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα και δεμένα μέσα σε τσουβάλι, σαν να ήταν σκουπίδια στην παραποτάμια περιοχή του Αλφιού στα Μακρύσια. Μια εικόνα που σίγουρα δεν τιμά την κοινωνία μας και προκαλεί οργή και αποτροπιασμό σε όλους. Εννοείται ότι τα ζώα μέσα στο ποιμνιοστάσιο εξαγριώνονται, πανικοβάλλονται και όλα αυτά. Πάντως από εκεί και πέρα καλό είναι να υπάρχει διάλογος και όχι αυτοδικία.
Ένα ταξίδι στη Σμύρνη και την πόλη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Θέατρο Απόλλων στον Πύργο μέσα από την μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα με τίτλο «Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τραπεζικών Υπαλλήλων Ηλίας και σφραγίστηκε ως μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και νοσταλγία. Ένα ταξίδι στη Σμύρνη και στην πόλη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Θέατρο Απόλλων στον Πύργο μέσα από την μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα με τίτλο «Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τραπεζικών Υπαλλήλων Νομού Ηλίας σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και νοσταλγία. Η μυσταγωγία, όπως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι, η πανδεσία θα μας ταξιδέψει στις αρισμόνιτες πατρίδες, θα μας θυμίσει τον πολιτισμό τους που τον βιώνουμε και στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα μετά από την Μικρασιατική τραγωδία. Γιατί πέρα από την πρακτική πλευρά της τεχνικής των συνδυασμών των ημιτονίων και των τόνων ή το ταλέντο της αναπαραγωγής τους που είναι ευχάριστα στην ακοή, η μουσική έχει τη δύναμη να αναζωογονεί την ψυχή του ανθρώπου, να της δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί σε άλλες υψηλότερες σφαίρες πνευματικής ομορφιάς. Στην εκδήλωση που κατεχειροκρατήθηκε από πολίτες που γέμισαν το Θέατρο Απόλλων, συμμετείχε η ορχήστρα και η χοροδία παραδοσιακής μουσικής, ηλιοδορία, τμήμα της πολυφωνικής χοροδίας πατρών, με παραδοσιακά όργανα όπως η πολιτική αλλά και η κρητική λύρα, το ούτι, το οστεριανό και πολιτικό λαούτο, το κανονάκι, η φλογέρα και ο Η Φλογέρα και ο Λογραφικός Σύλλογος Μωραΐτες σαν χορό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν παραδοσιακά τραγούδια από τη Σμύρνη, ρεμπέτικα και σμυρναϊκές μελωδίες, ρεμπέτικα και σμυρναϊκές μελωδίες με συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, ενώ ο κόσμος απόλαυσε αυθεντικούς σμυρναϊκούς χορούς με παραδοσιακές φορεσιές. Άλλωστε, στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενισχύσει την ιστορική γνώση. Άλλωστε, στόχος της εκδήλωσης ήταν να διατηρήσει ζωντανή την μνήμη της Σμύρνης, να τιμήσει την πολιτιστική της κληρονομιά και να ενισχύσει την ιστορική της γνώση. Να λοιπόν, θα έλεγα, ένα σχολείο παραδοσιακό που μορφώνει, που καλλιεργεί, που ανακαινήσει την ψυχή του παιδιού και του δίνει πράγματι, θα έλεγα, διδάγματα και προϋποθέσεις, αλλά και νοήματα ζωής και να συνεχίζει τη ζωή του. Στο πλαίσιο της οφειλόμενης μνήμης, τιμής και σεβασμού στον μικρασιατικό πολιτισμό, έναν πολιτισμό που γαλούχησε γενιές και γενιές στη γη της Ιωνίας και ο οποίος συνάντησε το τέλος του με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, οργανώσαμε τούτη τότε μουσικοχορευτική παράσταση μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Τραπεζικών Υπαλλήλων Νομού Ηλίας και του εκλεκτού του Προέδρου, κ. Κώστα Τριανταφυλόπουλου, προκειμένου να ζωντανέψουμε αυτή την περιπόθητη κληρονομιά που οι Έλληνες της Μύρνης και της πόλης μας κληροδότησαν. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έρχονται από τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, ξεκινώντας από την Ουκρανία. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ύστερα από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σάνι. Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων μηνών. Η σύζυγός μου βρισκόταν ήδη στο κρεβάτι και εγώ μόλις είχα ανοίξει την τηλεόραση. Όταν έγινε η έκρηξη, έπεσα να καλυφθώ. Τα τζάμια έσπασαν. Προσπάθησα να καλυφθώ με μια κουβέρτα. Πετάχθηκαν φλόγες και γυαλιά προς το μέρος μου. Έτρεξα προς την κρεβατοκάμαρα. Μέχρι και η διπλή πόρτα είχε διαλυθεί. Όλα τα παράθυρα.
Η ρωσική επίθεση έγινε την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με την επιδίωξη της Μόσχας να καταστρέψει εντελώς ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας όσο ο χειμώνας πλησιάζει. Λυπάμαι. Μια γυναίκα πέθανε στα χέρια μου. Ήταν τραυματισμένη στο πόδι. Έδειχνε σημάδια ζωής. Έσπασαν την πόρτα, όμως δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Στο διαμέρισμά της σύρθηκε μέχρι την πόρτα. Αιμορραγούσε. Της πήρε περίπου ένα λεπτό. Εμείς κάναμε 5 λεπτά για να σπάσουμε την πόρτα. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης την Οδυσσό και το Μικολάιφ. Τα χτυπήματα έλαβαν χώρα μία ημέρα μετά την απόφαση του Προέδρου Biden να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει κατά της Ρωσίας αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνικούς. Μία σημαία για κάθε πεσόντα στρατιώτη. Αυτό το αυτοσχέδιο μνημείο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, σηματοδοτεί τις χίλιες ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας. Όλοι οι στρατιώτες ήταν πολίτες που όταν κλήθηκαν άφησαν πίσω τους την καθημερινή τους ζωή για να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Αυτός είναι ο γιος μου, ο Καλπακόφσκι Νικόλα, 28 ετών. Στις 26 Δεκεμβρίου 2023 πέθανε στο Σταρομαγιόρσκε. Ήταν τόσο καλό παιδί. Δεν είχε παντρευτεί ακόμα. Δεν άφησε τίποτα πίσω του, κανένα. Ανάθεμα σε αυτόν τον πόλεμο, τον μισό. Το μνημείο δημιουργήθηκε από τους συγγενείς των πεσόντων στρατιωτών που φτάνουν στο σημείο από κάθε πλευρά της Ουκρανίας. Οι πρώτες σημαίες εμφανίστηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας το Μάιο του πρώτου έτους του πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 80.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για ό,τι συμβαίνει στην Ηλία και τον υπόλοιπο κόσμο, επισκεφτείτε το patrisnews.com. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΟΡΤ, ακολουθεί η εκπομπή «Ώρα για σπορ». Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.